διαδικασία. Θα προσπαθήσω να σχολιάσω μερικά πράγματα που ακούστηκαν γενικότερα και με αφορμή το νομοσχέδιο και την ενσωμάτωση οδηγίας που συζητάμε σήμερα. Να πω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία, ακούστηκε σχεδόν από τις περισσότερες πλευρές του δημοκρατικού τόξου, ότι έχουμε εδώ θετικές διατάξεις και οι λοιπές διατάξεις, αλλά και οι τροπολογίες, νομίζω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση και θα φανεί αυτό και στις ψηφοφορίες. Από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότερες θα ψηφιστούν από το μεγαλύτερο τμήμα της Βουλής. Λύνουν προβλήματα, δηλαδή. Λύνουν συγκεκριμένα προβλήματα. Θέλω να κάνω μία μικρή αναφορά σε αυτό που έβαλε ο κύριος Δένδιας, για να εξηγήσω σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας. Κύριε Δένδια, θα ήθελα να σας πω ότι... Περιμένετε να εξηγήσω. Όπως θυμάστε, ο νόμος που τροποποιούσε, αν θυμάμαι καλά, τον 1920 του 1991, ο νόμος 4511 του 2018, που μίλαγε για τα δικαιοδοτικά δικαιώματα των μουφτίδων της Θράκης εντός της ελληνικής ένομης τάξης, έτυχε μιας ευρείας υποστήριξης. Και αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, για να είμαστε σαφείς, το λέει και στην αιτιολογική έκθεση, αυτό θα προσπαθήσω να επαναλάβω και να εξηγήσω, είναι ότι πράγματι προβλεπόταν ένα προεδρικό διάταγμα. Πράγματι αυτό έχει καθυστερήσει. Αυτή τη στιγμή έχει υποβληθεί στο ΣΤΕ για γνωμοδότηση και αυτό το οποίο απλά κάνει η τροπολογία είναι να ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου από τώρα, και η ουσία είναι ότι υπάρχουν αιτήματα από την κοινότητα τη μουσουλμανική, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση προεδρικού διατάγματος μέχρι την έναρξη του τρέχοντος, έως την έναρξη του τρέχοντος δικαστικού έτος, να μπορούν να προσφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια. Περί αυτού πρόκειται. Και νομίζω ότι είναι μια τροπολογία η οποία δεν αλλάζει τον νόμο, που επαναλαμβάνω έτυχε μιας ευρείας υποστήριξης, επιταχύνει την εφαρμογή του. Σας είπα σε ποιο στάδιο βρίσκεται το προεδρικό διάταγμα και νομίζω ότι από τη στιγμή που συμφωνείτε με την ουσία του νόμου, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Γι' αυτό έκανα και αυτή την περαιτέρω εξήγηση όσο μπορούσα βεβαίως και μέσα από την αιτιολογική έκθεση. Τώρα, προσυπογράφω προφανώς και την αναφορά του κυρίου Δένδια στο ναζιστικό μόρφωμα, που έχει το θράσος να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για τα εθνικά ζητήματα. Θα ήθελα όμως να πω, ειδικότερα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι όχι προφανώς την ίδια, αλλά η μέρημνα το να μην αναζωπηρωθούν εθνικιστικά στερεότυπα και ακροδεξιές προσεγγίσεις σε ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, πρέπει να προσεχθούν και φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε γιατί μιλάω, γιατί και στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον εγώ προφανώς όχι από την πλειοψηφία των στελεχών της, αλλά από πολύ προβλημένα στελέχη που έχουν κρίσιμους ρόλους στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μία πίεση που ούτε και στο ίδιο το ευρωπαϊκό, στο να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση εθνικιστικών αναδιπλώσεων και μη λύσης και διαιώνισης του προβλήματος με τη γείτονα χώρα, που δεν βρίσκουν ούτε βίκο αότα στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκετε. Και είπατε λίγο πριν για τα δύο μεγάλα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σε αυτό το κρίσιμο σημείο, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, νομίζω ότι πρέπει να, με ένα συνετό και συνεπή τρόπο, να δούμε πώς θα ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Και σας καλώ να συμβάλλετε σε αυτό.
Τώρα πάω παρακάτω. Έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, μάλλον μια ορισμένη συζήτηση, όχι πολύ μεγάλη κουβέντα, είμαι υπερβολικός, μια ορισμένη συζήτηση για τον προϋπολογισμό και την οικονομική πολιτική γενικά. Δεν θα πω τίποτα για τα θέματα του χρηματοστηρίου και των τραπεζών. Νομίζω ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, ο Ευκλήθος ο Τσακαλώτος, έδωσε μια σαφή απάντηση και νομίζω ότι και ελπίζω και στις δευτερολογίες οι εισηγητές να είναι μετρημένοι όπως πρέπει να είμαστε μετρημένοι σε αυτό το θέμα που είναι κρίσιμο και ευαίσθητο και το καταλαβαίνουμε όλοι. Νομίζω ότι ήταν πλήρης και επαρκής η απάντηση του Ευκλήδη του Τσακαλώτου. Θέλω να πω όμως μερικά συμπεράσματα που βγάζω εγώ από τις ομιλίες των άλλων πολιτικών δυνάμεων σε σχέση και με την ουσία της οικονομικής πολιτικής και πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Πρώτον, θα έλεγα ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Και το στρατηγικό της αδιέξοδο είναι ότι δεν μπορεί, πρώτον, να χωνέψει ότι έχουμε βγει από τη σκληρή επιτροπία των μνημονίων. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε με τα μνημονιακά σε ενισχυμένη εποπτεία με ό,τι αυτό σημαίνει. Όμως και το παράδειγμα της προσέγγισής μας στο θέμα των συντάξεων είναι απολύτως προς αυτή την κατεύθυνση και δεν είναι καθόλου παράδοξο, αλλά και άλλα πολλά παραδείγματα, λέω ένα από αυτά, η εφαρμογή της επεκτασιμότητας στις συλλογικές συμβάσεις, η οποία δίνει, έδωσε ήδη σε χιλιάδες εργαζόμενους που δεν ήταν στις κλαδικές συμβάσεις δυνατότητα αύξησης σημαντικής του μισθού τους. Κλείνω αυτή την παρένθεση και συνεχίζω. Και λέω ακριβώς αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση και το αποτυπώνει και ο προϋπολογισμός. Σας εξηγήσαμε πώς ακριβώς λειτουργεί ο προϋπολογισμός και νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε σε μια κοινή βάση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Δείχνει αυτή την κατεύθυνση. Το ότι τώρα πια, μετά τα μνημόνια, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, όχι χωρίς δυσκολίες ή προβλήματα, ποτέ δεν είπαμε ότι έχουν ως διαμαγείας αλλάξει όλα, τώρα μπορούμε να κάνουμε βήματα συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα, απτά βήματα που θα τα δει στην καθημερινότητά του ο ελληνικός λαός, βελτίωσης της θέσης του. Έχουμε κάνει ήδη πολλά, αλλά τώρα πια μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα, αποτυπωμένα στο σχέδιο του προϋπολογισμού, θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Και το στρατηγικό αντίξω της Νέας Δημοκρατίας είναι διότι δεν μπορεί να εξηγήσει ούτε στον εαυτό της, ούτε στον ελληνικό λαό, ούτε στην Ευρώπη, πώς κρατάει μία τέτοια στάση απέναντι σε μία πολιτική η οποία έβγαλε τη χώρα από τα προγράμματα και σε μία πολιτική η οποία το μείγμα της οποίας, έτσι όπως ξαναλέω, αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό, δίνει νέες δυνατότητες. Το κοινάλ, κατά τη γνώμη μου, βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Δεν ξέρει με ποιον να πάει και ποιον να αφήσει. Δεν ξέρει πού πατάει και πού βρίσκεται. Και το λέω αυτό διότι ξαφνικά υψώνονται οι τόνοι και υιοθετούνται θέσεις, όπως την πρωτολογία του εισηγητή του κοινάλ, ειδικά με το τραπεζικό σύστημα, άλλες πολιτικές δυνάμεις τις αποφύγανε, οι οποίες τουλάχιστον εμένα με ξενίζουν με τους τόνους που αναπτύσσονται και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι αν ας πούμε το κάτσε και το δει κανένας πολύ πολύ προσεκτικά τα συγκεκριμένα θέματα που μπήκαν και από τον εισηγητή του κοινάλ και από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο σε ένα βαθμό είναι προφάσεις εν αμαρτίες, για να το πω έτσι πολύ απλά. Δηλαδή μια πολιτική δύναμη που και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις βεβαίως, το παλιό δικοματικό σύστημα που οδήγησαν τη χώρα στο να χάσει το 1 τέταρτο
του εθνικού της εισοδήματος, στο να εκτοξεύσει την ανεργία στο 27%, στο να καταστρέψει εν καιρό ειρήνης την κοινωνία ολόκληρη, θα έπρεπε να κρατάει λίγο πιο χαμηλούς τόνους, λέω εγώ, σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Να κάνει σκληρή κριτική, αλλά επί των πραγματικών δεδομένων. Αυτή είναι μια απέτηση που προσωπικά εκφράζω για να μπορούμε να κάνουμε έναν γόνιμο διάλογο με επιχειρήματα. Και νομίζω ότι από την πλευρά του ΚΚΕ γίνεται μια κριτική που θα τη χαρακτηρίζα κριτική του Μεσοπολέμου. Θα μου πείτε, δεν είμαστε σε συνθήκες που μοιάζουν με το Μεσοπόλεμο. Εντάξει, θα μπορούσε κανένας να το συζητήσει και πώς ακριβώς διαρθρώνονται τα διάφορα δεδομένα στη διεθνή και στην ευρωπαϊκή σκηνή που έχουν ομοιότητες κτλ. Αλλά η κριτική του στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και ιδιαίτερα στο θέμα του προϋπολογισμού νομίζω ότι είναι μια κριτική Μεσοπολέμου ταυτίζοντας μια δύναμη της ριζοσπαστικής αριστεράς σχεδόν με ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μη βλέποντας αυτό το οποίο νομίζω ότι βλέπει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ότι αυτή η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει ό,τι μπορεί μέσα στις δεδομένες αντίξωες συνθήκες και σε μια αντιξωότητα που νομίζω όλοι την καταλαβαίνουμε των ευρωπαϊκών και διεθνών συσχετισμών, έτσι ώστε να ανοίξει καινούριους δρόμους για τη χώρα. Και η ουσία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι, και νομίζω ότι αυτός είναι ο πυρήνας όλης αυτής της, θα έλεγα, κριτικής που κάποιες στιγμές ακούγεται σαν ανερμάτιστη κριτική, είναι ότι εν της πράγμαση βρισκόμαστε σε μια νέα περίοδο, ξαναλέω και επαναλαμβάνω, όχι χωρίς δυσκολίες, όχι χωρίς προβλήματα, αλλά αυτή η νέα περίοδος δίνει πραγματική και απτή προοπτική στην κοινωνική πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ.